Αποτελεί η αισθητική αγωγή η τέχνη γενικότερα κάτι σημαντικό για το σχολείο, για το παιδί, που να χρειάζεται να μας αποσχολεί ως ξεχωριστό θέμα συζήτησης? Τι έπαθαν τόσο και τόσα παιδιά που στο μάθημα των εικαστικών ζωγράφιζαν απλώς ό,τι ήξεραν και ό,τι μπορούσαν? Μήπως δεν είναι καλύτερο, ειδικά στις μικρές τάξεις του δημοτικού, να χρησιμοποιεί ο δάσκαλος ή η δασκάλα την ώρα αυτή της αισθητικής αγωγής να μάθουν τα παιδιά γλώσσα και μαθηματικά? Ή στο Λύκειο τι χρειάζονται τέτοια μαθήματα, όταν το βασικό ζητούμενο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις? Έτσι κι αλλιώς, όποιο παιδί θέλει να γίνει ζωγράφος, μουσικός, θεατρολόγος, χορευτής, θα βρει τον τρόπο. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και τελικά να πάρουμε θέση για το ρόλο της αισθητικής αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα χρειαστεί να δούμε δύο λόγια για τι είναι αισθητική αγωγή. Μιλώντας για την αισθητική αγωγή, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε εκείνη τη διαδικασία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση των αισθητικών σχέσεων του ατόμου με την κοινωνική πραγματικότητα, που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει και να απολαύσει τη φύση, το περιβάλλον και τα όσα ο ίδιος δημιουργεί μέσα στην κοινωνία. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί στον άνθρωπο, πόσο μάλλον στον νέο άνθρωπο, εκείνα τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να καταλαβαίνει και να επεξεργάζεται τις αισθητικές του σχέσεις. Δηλαδή να διαμορφώνει τα αισθητικά κριτήρια, όπως ονομάζονται, τα οποία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο με τα οποία γινόμαστε ικανοί να κατανοούμε αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος. Να αντιλαμβανόμαστε την προσφορά τους και τη σημασία τους ανεξάρτητα από το αν αποδεκόμαστε με βάση το υποκειμενικό μας γούστο, δηλαδή την επιλογή μας ότι είναι κάτι ωραίο, άσχημο, καλό, ιδανικό κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη τα χιλιάδες ερεθίσματα που έχει πλέον στη διάθεσή του ένα παιδί από την πρεφική ακόμα ηλικία, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος της αισθητικής αγωγής ως δομημένης και οργανωμένης διαδικασίας, ενταγμένης στο σχολικό πρόγραμμα, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά τόσο μαθησιακά όσο και στην ανάπτυξη της αισθητικής νόησης και του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού, στη διαμόρφωση συνολικά της προσωπικότητάς του. Μπορεί να είναι εκείνο το στοιχείο που απέναντι στην παθητική απορρόφηση και αφομοίωση των πολλαπλών εμπερισμάτων του περιβάλλοντος, θα έρθει να δώσει στο παιδί στοιχεία ενεργητικής και δημιουργικής παρέμβασης. Έτσι, ουσιαστικά διαμορφώνονται και καλλιεργούνται και τα αισθητικά κριτήρια που αναφέρουμε. Ειδικά μέσα από τη διαδικασία της καλλιτεχνικής πράξης, είναι δυνατόν να διαμορφωθούν προσωπικότητες ικανές να παρατηρούν τη ζωή και την κοινωνία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να κρίνουν, να επιλέγουν και να δρουν δημιουργικά, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο περιεχόμενο και την ποιότητα της πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Για παράδειγμα, μέσω του θεάτρου καλλιεργείται η κριβή με την γλώσσα και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Διδάσκονται πλευρές της ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης, ενώ ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να εμπιστεύεται, να λειτουργεί συλλογικά και οργανωμένα, να εκφράζεται δημιουργικά. Έρχεται σε επαφή και με τις άλλες τέχνες, τα εικαστικά, τη μουσική, το χορό, και μέσω αυτών αναπτύσσει ικανότητες όπως η παρατήρηση, η κρίση, η επιλογή. Αναπτύσσεται ολοκληρωμένα ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού. Μέσα από τις εικαστικές τέχνες το παιδί έρχεται σε επαφή με πληθώρα υλικών, υφών, χρωμάτων, αποτελεσμάτων. Μαθαίνει βιωματικά στην αρχή, γνωσιακά στη συνέχεια, πώς να διαχειρίζεται τα υλικά του με βάση το αποτέλεσμα που θέλει να φέρει, πώς να επιλέξει τα καταλληλότερα, ποια είναι αυτά που απελευθερώνουν πιο έντονα τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το ξεχωριστό αποτέλεσμα που επιφέρουν. Του δίνουν τη δυνατότητα να λερωθεί σε μια κοινωνία που στο παιχνίδι του επιβάλλει κανόνες και βοηθούν στην διεύρυνση της σκέψης του μέσα από δημιουργικά κανάλια. Επίσης, βοηθούν στην ψυχολογική εκτόνωση και απελευθέρωση, καθώς οι εικαστικές τέχνες αποτέλεσαν από τα παλιά χρόνια μέσο για τη διοχέτευση σκέψεων και συναισθημάτων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε απλώς για ένα αντικείμενο για να γεμίσει το ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, για μια ελεύθερη ώρα που δεν υπάρχει πρόβλημα και να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, δεν μιλάμε για κάτι δευτερεύον. Έτσι κι αλλιώς, ο κάθε άνθρωπος από όταν γεννιέται έρχεται σε επαφή με την τέχνη, από το περιβάλλον του. Από τα αντικείμενα χρήσης, την αισθητική της οικογένειας, των σχολείων, των όριων, των χωριών, των ΗΕ, αλλά και των ΒΠ, των σχολικών βιβλίων και των φίλων.
Όλα αυτά που κατά βάση τελικά είναι η τέχνη και η αισθητική της κυρίαρχης τάξης, επιδρούν στην ψυχολογία του παιδιού, του εφήβου, του ενήλικα αργότερα. Επηρεάζουν τη ζωή, τη συνείδηση, την ιδεολογία του και συμβάλλουν στη στάση ζωής που θα έχει είτε ως παρατηρητής των εξελίξεων, είτε ως ενεργός άνθρωπος που δρά και επιδρά στις εξελίξεις ατομικά και συλλογικά. Άρα, κατανοείται ακόμα παραπάνω η σημασία του περιεχομένου και της δομής του προγράμματος σπουδών της αισθητικής αγωγής, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες για να μπουν οι βάσεις για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής και ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Στα νέα αναλυτικά προγράμματα, πέρα από όμορφα λόγια, δηλώσεις και διαθέσεις, αναπαράγεται και πάλι η λογική της υποβάθμισης των μαθημάτων της αισθητικής αγωγής, κάτι που υιοθετείται από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις ως σήμερα. Εξάλλου και οι πρόσφατες εξελίξεις με την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων, την υποβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνών και άλλα, δείχνουν τη συνολική κατεύθυνση προς τα πού πάντα πράγματα. Σε επίπεδο δομής, οι ώρες διδασκαλίες για όλα αυτά τα μαθήματα παραμένουν οι ίδιες στο δημοτικό και το γυμνάσιο, ενώ στο λύκειο επικυρώνεται η πλήρης κατάργηση. Ακόμα και τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου παραμένουν εκτός αναλυτικού προγράμματος, ακολουθώντας τη δίκη της αρμονίας και του δικτέ και περνάνε στο επίπεδο της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ενώ από την άλλη, στην πέμπτη δημοτικού κόβεται η θεατρική αγωγή. Ακριβώς δηλαδή τη στιγμή που η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης εξελίσσονται σημαντικά. Επιπλέον, εκτός από τη μουσική, κανένα άλλο μάθημα, τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή, δεν θεωρείται εργαστηριακό, αποκόπτοντας έτσι την ίδια την ουσία και των μαθημάτων στην πράξη. Σε επίπεδο περιεχομένου υπάρχουν δομικές διαφορές, οι οποίες όμως ακολουθούν τις κεντρικές επιδιώξεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Αποθεώνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών στη λογική της αντικατάστασης της γνώσης από την πληροφόρηση, προβάλλει έντονα ο χαρακτήρας της εθνικής παράδοσης, αποσπασμένης από την οικονομική της βάση, τις κοινωνικές ιστορικές συνθήκες που γεννήθηκε και διαμορφώθηκε. Από την αρχαία Ελλάδα ως σήμερα, όλα παρουσιάζονται ως άθροισμα πολιτιστικών γεγονότων κάτω από την ταμπέλα εθνικό και ελληνικό. Κεντρική θέση σε όλα τα αντικείμενα έχει η προώθηση των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και κύρια της πράσινης μετάβασης. Η κατάκτηση των δεξιοτήτων αποτελεί πλέον κεντρικό στόχο, αντικαθιστώντας την ολόκληρη μόρφωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και η αισθητική αγωγή, το δήθεν δευτερεύον μάθημα, δεν βγαίνει έξω από το κάδρο της συνολικής προσπάθειας του αστικού σχολείου να επιδράσει στη συνείδηση και την ιδεολογία της νέας γενιάς. Τουναντίον είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο στα χέρια της αστικής εξουσίας, όπως ήταν πάντα άλλωστε, γι' αυτό και θέλει να το βάλει στα δικά της κανάλια και να το απαξιώσει στην ουσία του. Δεν είναι μόνο η υποβάθμιση, αλλά και το στρεβλό πρότυπο της αισθητικής αγωγής, αντανάκλαση του σάπιου και εκμεταλλευτικού κοινωνικού οικονομικού συστήματος, μέσω των οποίων η κυρίαρχη τάξη επιδιώκει να διαμορφώσει τις νέες προσωπικότητες. Νέες, αλλά τελικά παλιές. Δήθεν σύγχρονες και προοδευτικές, αλλά τελικά αναχρονιστικές και συντηρητικές. Γιατί γνώμονας δεν είναι οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και δυνατότητες, αλλά οι ανάγκες του κεφαλαίου και της αγοράς. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και τα όσα ζούμε στο σχολείο καθημερινά, από τα πιο παράδοξα μέχρι αυτά που ισχύουν για όλα τα μαθήματα. Ειδικά στο δημοτικό και κύρια στην επαρχία, τα παιδιά έχουν βιβλίο εικαστικών, μουσικής, θεατρικής αγωγής. Δεν βλέπουν όμως ποτέ τον αντίστοιχο δάσκαλο στην τάξη. Πολλές φορές η χρονιά τελειώνει χωρίς να έχει ανοιχτού κανένα βιβλίο. Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαστήρια και αίθουσες. Θα πείτε, εδώ μπάλα ποδοσφαίρου δεν έχουν, βόλεϊ τα σχολεία, θα έχουν μουσικά όργανα, καραλέτα, χρώματα, θεατρική σκηνή και κουστούμια. Αλλά ακόμα και αν ένα σχολείο έχει εκπαιδευτικό και εργαστήριο, μάλλον θα λείπουν τα εποπτικά μέσα και τα υλικά. Γιατί συνήθως αυτά αποτελούν πολυτέλεια για τις σχολικές επιτροπές. Και έτσι, ή πρέπει να τα προμηθευτούν οι γονείς ή κάποιος ευεργέτης. Τελικά έχεις από σχολεία που έχουν εκπαιδευτικούς, εργαστήρια και υλικά, μέχρι και σχολεία χωρίς εκπαιδευτικό, χωρίς εργαστήρια, που ο μαθητής δυστυχώς δανείζεται ξυλοπογιές και κόλλες Α4 από το διπλανό του. Δεν αποτελούν όλα αυτά τα κομμάτια της κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης του σχολείου. Όμως στη σημερινή ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη εποχή και λόγω του εμπειρισμού με την πανδημία
αλλά και των συνολικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργατικές και λαϊκές οικογένειες, όπως και της αύξησης των μαθησιακών δυσκολιών κλπ. Η σημασία και η ανάγκη ενός σταθερού και οικείου περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά θα νιώθουν άνετα να εκφράσουν και να καλλιεργήσουν τον ψυχισμό τους, προβληματισμούς και τις σκέψεις τους, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και σε αυτά ξεχωριστεί ως καθοριστική συμβολή που μπορεί να παίξει η επαφή με την τέχνη. Τελικά, στο σημερινό σχολείο, η έμφυτη τάση του παιδιού προς τη γνώση, το παιχνίδι και την τεχνολογία, μένει αδιαμετάλλευτη. Συνεπώς, στο σχολείο, μαθαίνουν τα παιδιά να μην μαθαίνουν, να μην δημιουργούν, να μην αναπτύσσουν τα ταλέντα τους. Σκοπός της αισθητικής αγωγής στο σχολείο πρέπει να είναι η ευρύτερη επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό μέσα από την ενασχόληση με το καλλιτεχνικό έργο, την συγκεκριμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σκοπός πρέπει να είναι η γενικότερη συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση του δημιουργικού κοινωνικού ανθρώπου, η διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων. Η αισθητική αγωγή δεν περιορίζεται στη διαδικασία διδασκαλίας ορισμένων καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά διαπερνά όλη τη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου. Τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή με την παγκόσμια τέχνη και την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου τους, να κατανοήσουν μέσα από την πράξη τους όρους ανάπτυξης του πολιτισμού, να μάθουν να δημιουργούν τους όρους ανάπτυξης του πολιτισμού, να μάθουν να δημιουργούν και να αντιδρυπούν μια άλλη ποιότητα ζωής, να διαπαιδαγωγούνται έτσι ώστε να γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί της ζωής και όχι παθητικοί αποδέκτες της. Σκοπός του ανεκτικού προγράμματος πρέπει να είναι οι μαθητές μέσα από την ενασχόλησή τους με την τέχνη τόσο θεωρητικά όσο κύρια πρακτικά να αναπτύσσουν αρμονικά τις ικανότητές τους, τη φαντασία, τα ταλέντα τους, τη σχέση τους με την πραγματικότητα, τη γνώμη τους για τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθε παιδί θα ετοιμαστεί να γίνει καλλιτέχνης, αλλά πως χρειάζεται διεύρυνση και αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής με το κάθε αντικείμενο χωριστά και άλλα ακόμα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως είναι ο χορός, ο γράφος, η κλιπτική, η φωτογραφία, από τη σκοπιά που προσφέρουν διάφορα ερεθίσματα. Ερεθίσματα μάλιστα αναγκαία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, που διαμορφώνουν με διαφορετικό τρόπο πλευρές της προσωπικότητάς τάσης. Η ουσιαστική αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στο σχολείο, που θα υπηρετεί όλους τους σκοπούς ενιαία και χωρίς φραγμούς για όλα τα παιδιά, είναι σήμερα αναγκαία, αλλά και ικανή. Και δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τον κόσμο που ζει, με σκοπό να μπορεί και να θέλει να τον κάνει καλύτερο. Με σκέψη πως η δουλειά και η παρέμβασή μας στο σήμερα βάζει έτσι ένα λιθαράκι σε αυτό, προκειμένου αύριο να γίνει κατάκριση.